Μετά, ας πούμε, είχα δουλέψει σε ένα μαγαζί με τον Πλούταρχο, ο οποίος... είμαστε φιλαράκια σε αυτό το μαγαζί και όποτε πιάναμε κουβέντα, ερχότανε αυτός ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν έτσι, ας πούμε, νονός της νύχτας, να μας χωρίσει, μήπως μιλήσουμε μεταξύ μας. Και κάτι τέτοια, φοβερά πράγματα. Ο Πλουτάρχος ήταν και κομμωτής μου στην Αθήνα. Είχε κομμωτήριο πριν ξεκινήσει μόνο με το τραγούδι και μου είχε κόψει τα μαλλιά μου κοντά. Ήταν ό,τι πιο φρικτό, θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν ήθελα να βγω από το σπίτι, δηλαδή.